Σελίδα 642 είναι το λάμπτα κεφάλαιο, το 30ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Ισαΐα. Λάμπτα κεφάλαιο, 30ο εδάφιο και 15, κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 642, λάμπτα 15. Σελίδα 642, λάμπτα 15. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός ο Άγιος του Ισραήλ, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί, εν τη ησυχία και πεπιθήση θέλει είστε η δύναμή σας, αλλά δεν ηθελήσατε και είπατε ουχή, αλλά θέλομεν φεύγει έφυπη, δια τούτο θέλετε φεύγει, και θέλομεν υπεύσει επί ταχύποδας, δια τούτο οι διώκοντές σας θέλουσιν είστε ταχύποδες, θέλετε φεύγει χείλη εν τη απειλή ενός, και πάντες εν τη απειλή πέντε όσου μείνεται ο στήλος επί κορυφής όρους και ο σημαία επί λόφου. Κι ούτω θέλει προσμήνει ο Κύριος για να σας ελεήσει, κι ούτω θέλει υψωθεί για να σας εκτηρήσει. Διότι ο Κύριος είναι Θεός κρίσεως, μακάριοι πάντες οι προσμένοντες αυτών. Διότι ο λαός θέλει κατοικήσει εν Σιών, εν Ιερουσαλήμ, δεν θέλει σκλάψει πλέον, θέλει βεβαίως ελεήσει εν τη φωνή της κραυγής σου, όταν ακούσει αυτήν θέλει σε αποκριθεί. Κι αν ο Κύριος σας δίδει άρτων θλίψεως και είδος στενοχωρίας, οι διδάσκαλοι σου όμως δεν θέλουν σε αφαιρεθεί πλέον, αλλά οι οφθαλμοί σου θέλουν σε βλέπει τους διδασκάλου σου, και τα ότα σου θέλουν σε ακούει λόγων, όπισθεν σου λέγοντα αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή, όταν στρέφεστε επί τα δεξιά και όταν στρέφεστε επί τα αριστερά. Και θέλετε αποστραφείως με μοιασμένα το επικάλυμα των αργυρών γλυπτών σας και το στολισμό των Χριστών χωνευτών σας. Θέλεις απορρίψει αυτά ως ράκος ακάθαρτον. Θέλεις πει προς αυτά φεύγετε από εδώ. Τότε θέλει δώσει βροχήν δια τον σπόρο σου, τον οποίον ήθελε σπήριεν το αγρό, και άρτον του γεννήματος της γης. Ώστις δε θέλει είστε παχής και ώστις θέλει είστε παχής και άφθονος. Εν εκείνη τη ημέρα τα κτίνη σου θέλουν συμβόσκεστε εν ευρυχώρης νομής. Και οι βόες και οι νέοι όνοι, τα οποία εργάζονται την γη, θέλουν συντρόγοι άχυρων καθαρών, λυκμισμένων, δια του πτιαρίου και ανεμιστηρίου. Και θέλουν συνείστε επί παντός υψηλού όρους και επί παντός υψηλού λόφου, ποταμοί και ρεύματα υδάτων, εν τη ημέρα της μεγάλης σφαγής όταν υπήρχε καταπίπτωση. Το δε φως σελήνης θέλει είστε ως το φως του ηλίου, και το φως του ηλίου θέλει είστε επταπλάσιον, ως το φως επτά ημερών. Εν τη ημέρα καθήν ο Κύριος επιδένει το σύντριμα του λαού αυτού και θεραπεύει την πληγή του τραυματισμού αυτών. Ιδού το όνομα του Κυρίου έρχεται μακρόθεν. Φλογερός είναι ο θυμός αυτού και το βαρύ φορτίον. Το χείλη αυτού είναι πλήρη αγανακτήσεως και η γλώσσα αυτού ως πυρ κατατρόγων. Και η πνοή αυτού ως ρεύμα πλημμυρίζων. Φθάνουν έως μέσου του τραχύλου για να κοσκινήσει τα έθνη εν το κοσκίνο της ματαιώσεως. Και θέλει είστε εις το ασιαγώνας των λαών χαλινός, ώστις θέλει κάμοι αυτούς να περιπλανώνται. Εις εσάς θέλει είστε άσμα, καθώς εν τη νυχτή πανηγυριζομένη σε ορτής και εφροσύνη καρδίας, καθώς ότε υπάγωση μετά αυλών, για να έρθει στο όρος του Κυρίου προς των ισχυρών του Ισραήλ. Και θέλει κάμοι ο Κύριος να ακουστεί η δόξα της φωνής αυτού, και θέλει δείξει την κατάβαση του βραχίωνος αυτού μετά της αγανακτήσεως του θυμού και της φλογός του κατατρώγοντος πυρός των εκτιναγμών και της ανεμοζάλης και των λίθων της χαλάζης. Διότι ο Ασσύριος δια της φωνής του Κυρίου θέλει καταβληθεί εν ράβδο, θέλει κτυπηθεί. Και όταν διαβεί η διορισμένη ράβδος, την οποία ο Κύριος θέλει καταφέρει επ' αυτών, τύμπανα και κιθάρε θέλουν συνείστε και δια πόλεμων τρομερών θέλει πολεμήσει κατά αυτών. Και δια πολέμων τρομερών θέλει πολεμήσει κατά αυτών. Διότι ο Τοφέθ είναι προ καιρού παρασκευασμένος, ναι δια τον βασιλέα ετοιμασμένος, αυτός έκαμε αυτόν βαθύν και πλατήν. Η πυρά αυτού είναι πυρ και ξύλα πολλά, η πνοή του Κυρίου ως ρεύμα θείου θέλει εξάψει αυτήν. Αμήν. Το θέμα μας είναι, αδερφοί αγαπητοί, στο κεφάλαιο αυτό, ουέι στα αποστατήσαντα τέκνα. Δηλαδή, στα τέκνα του Θεού που αποστατήσανε. Και όπως είπαμε την περασμένη Δευτέρα με τη χάρη του Χριστού, μία αποστασία που δεν είναι να φύγεις από την Εκκλησία, δεν είναι να εγκαταλείψεις το Θεό, δεν είναι να πας στην αμαρτία, είναι μία αποστασία που είναι πιο επικίνδυνη, αν και δεν είναι εμφανής. Αλλά είναι πιο επικίνδυνη, τα αποτελέσματά της είναι πιο σοβαρά. Και ποια είναι η αποστασία αυτή?
Τα τέκνα λαμβάνουν συμβουλή πλην οχή παρεμού. Τα τέκνα του Θεού συνεχίζουν να είναι τέκνα Θεού, αλλά αποφασίζουν χωρίς να λογαριάσουν τον Κύριο. Αποφασίζουν με τη δική τους την απόφαση. Και έχω δει, αδερφοί αγαπητοί, τέτοιες αποτυχίες και γκρεμίσματα στη ζωή ανθρώπων, αλλά και στην προσωπική μου ζωή, όταν αποφασίζω χωρίς να πω είναι ο Κύριος, πού είναι ο Κύριος, να προσευχηθώ. Το πρώτο χαρακτηριστικό, όπως είπαμε την περασμένη εβδομάδα, το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι κάμνουση συνθήκας πλην ουχίδια του πνεύματός μου. Κάνουν συνεργασίες, συνθήκες, συμφωνίες, χωρίς να συμμετέχει η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Παίρνουν αποφάσεις χωρίς να λογαριάσουν τον Κύριο και κάνουν συμφωνίες με τον εαυτό τους και με άλλους χωρίς την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και το τρίτον είναι ότι κατεβαίνουν στον κόσμο για να πάρουν δύναμη. Μέσα στον κόσμο θα βρούμε δύναμη. Και βέβαια μέσα στον κόσμο η δύναμη που θα βρούνε θα είναι ανθρώπινη, αλλά κάθε ανθρώπινη δύναμη είναι ματαία. Είναι λοιπόν αποστατημένη μέσα στην Εκκλησία. Τα αποτελέσματα, δεν θα επαναλάβουμε τις περασμένες εβδομάδες στο κήρυγμα, τα αποτελέσματα είναι σοβαρά. Φθάνουνε μέχρι τελείας καταστροφής. Και η τέλεια καταστροφή περιγράφεται στο 14 εδάφιο και θέλει συντρίψει αυτό ως σύντριμα αγίου οστρακίνου, κατασυντριβωμένου ανηλαιός, ώστε να μην ευρίσκεται εν τη στρίμαση αυτού όστρακον, δια να λάβει τη σπήρ από τη αιστεία ή να λάβει είδωρ εκ του λάκου. Τίποτα το χρήσιμο πια δεν υπάρχει στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Τίποτα, κανένας καρπός. Κανένα καλό αποτέλεσμα. Καταστροφή. Καταστροφή στην οικογένεια, καταστροφή στα παιδιά, καταστροφή στη δουλειά. Και δεν είναι ο Θεός μαζί. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά του Θεού, έχουν περιφρονήσει τον Κύριο και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Έχουν περιφρονήσει τον Χριστό και τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Και μέσα στην αδυναμία που δημιουργείται προσπαθούν να βρουν δύναμη μέσα από ανθρώπινες σκέψεις και ανθρώπινες δυνάμεις. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, οποιαδήποτε καταστροφή κι αν έρθει, υπάρχει ελπίδα. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Υπάρχει ελπίδα. Και ποια είναι η ελπίδα σε αυτή την τέλεια καταστροφή που προέρχεται από την αφροσύνη του ανθρώπου, ο οποίος δεν λογαριάζει τον Κύριο και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν λογαριάζει ότι ο Χριστός μπορεί και το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί. Δεν το λογαριάζει. Ποια είναι η σωτηρία, ποια είναι η ελπίδα, και να το προσέξουμε, αδελφοί. Γιατί μπορεί να μην έχουμε φτάσει στη ζωή μας σε τέτοια μεγάλη καταστροφή που είναι πολύ πιθανόν, αν δεν προσέξουμε και μετανοήσουμε, να φτάσουμε. Αλλά και μικρές ζημιές να γίνονται στη ζωή μας, πάλι η ίδια συμβουλή, προτροπή και ελπίδα δίδεται από το Λόγο του Θεού. «Εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί». Πρέπει πρώτα να πεις «έκανα λάθος». Και όχι να το πεις σε ανθρώπους, πεις στο Θεό. «Θεέ μου, έκανα λάθος». Δηλαδή να επιστρέψεις, να διορθώσεις τις βουλές που έκανες χωρίς τον Κύριο και τις συμφωνίες που έκανες χωρίς την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και τη βοήθεια για δύναμη που ζήτησες από τον κόσμο. Γιατί το θέμα δεν είναι ποιος θα με βοηθήσει να διορθωθώ. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Ούτε τι πρέπει να κάνω για να τα διορθώσω. Δεν διορθώνονται. Μπορείς ένα δοχείο οστράκινο που έχει γίνει θρύψαλα να το φτιάξεις ξανά. Δεν φτιάχνεται. Ούτε με κόλλες, ούτε. Δεν φτιάχνεται. Μόνο αν πει ο Κύριος λόγο μπορεί να φτιαχτεί. Δύναται τα οστά αυτά να αναζήσωση. Όχι. Αλλά αν πει ο Κύριος λόγο, ξαναδημιουργείται, στράτευμα μέγα. Πρέπει να το καταλάβουμε, αδελφοί. Διόρθωση στη ζωή μας μόνο ο Χριστός κάνει. Σας παρακαλώ να το καταλάβουμε αυτό. Λάθη κάνουμε. Λάθη θα κάνουμε και λάθη και πιο μεγάλα από αυτά που με κάνει θα ξανακάνουμε. Καλό είναι να προσέχουμε. Καλό είναι να προσευχόμαστε, καλό είναι να ζητάμε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, καλό είναι να καταδικάσουμε τη σοφία μας, τη λογική μας, την εξυπνάδα μας. Να ομολογήσουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
αλλά και όταν τα κάνουμε να επιστρέψουμε στο Θεό να τα διορθώσει. Να ομολογήσουμε, να πούμε «Κύριε, έκανα λάθος, έκανα λάθη, έκανα μεγάλα λάθη». Αυτά, αδελφοί αγαπητοί, που μας λέει το Ευαγγέλιο, δεν είναι ιστοριούλες, ούτε φιλοσοφίες. Είναι η αλήθεια. Μόνο ο Χριστός μπορεί να επαναρθώσει την οικογένειά σου, τη ζωή σου, τα πάντα. Έκανα λάθος. Πόσες κατεστραμμένες οικογένειες τα διόρθωσε ο Χριστός, τη δική μου. Και τόσες άλλες. Αλλά να ομολογήσεις, όχι να ομολογήσει ο άλλος για σένα. Ούτε να ζητήσεις να σου ζητήσει συγγνώμη, να ζητήσεις από το Θεό να κάνεις όπως έκανα εγώ, ανόητος. Κάνε Κύριε την Άννα να μου ζητήσει συγγνώμη. Δεν είναι αυτή η διόρθωση. Εγώ θα επιστρέψω στο Θεό. Εσύ θα επιστρέψεις στο Θεό. Και θα πεις Κύριε έκανα λάθος, συγχώρεσέ με. Και όταν το κάνεις αυτό και η επιστροφή σου είναι αληθινή, ειλικρινή, εξ όλης της καρδίας, κανένας δεν θα το καταλάβει. Και αν το καταλάβει, μπορεί να καταλάβει λιγότερα ή περισσότερα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Κύριος θα καταλάβει την αλήθεια της επιστροφής σου. Θα καταλάβει ότι η επιστροφή σου πραγματικά είναι αληθινή, ότι μετανόησες για τα λάθη που έκανες. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσεις ότι η μετάνοιά σου ενώπιον του Θεού είναι αληθινή, πραγματική, μόνιμη, οριστική, οι δικηγόροι λένε τελεσίδικη, τότε αναπαύσου στο Θεό. Εν τη επιστροφή και αναπαύση θα έρθει σωτηρία. Μα γίνεται το συντετριμένο ο στράκινο σκεύος να σωθεί, βέβαια. Μα ανθρωπίνος δεν γίνεται. Ανθρωπίνος το ξέρουμε ότι δεν γίνεται. Αλλά στο Θεό τα πάντα είναι δυνατά. Όταν η επιστροφή μας στο Θεό ενσυνείδητα, με επίγνωση των φοβερών λαθών που κάναμε, είναι ειλικρινής, τότε αναπαύσω. Θα αναλάβει ο Κύριος. Αναπαύσω. Ησύχασε. Μην μεριμνάς πια, μην αγωνιάς πια, μην λες τι θα γίνει. Το καλύτερο θα κάνει ο Χριστός. Θα επιστρέψεις και μετά θα πιστέψεις. Τι θα πιστέψεις? Ότι ο Θεός ανέλαβε. Και εν τη ησυχία και πεπιθήση θα είναι η δύναμή σας. Και μέσα σε αυτή την τέλεια αδυναμία σου, συντετριμένο οστράκινο σκεύος, μέσα σε αυτή την τέλεια και πλήρη αδυναμία σου, ησύχασε, εμπιστεύσου στο Θεό και το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Θεός είναι να σου δώσει δύναμη. Δύναμη τι? Να αντέξεις. Δύναμη τι? Να μην αποκάνεις. Δύναμη τι? Να προσεύχεσαι. Τι άλλο? Ό,τι χρειάζεται. Θα σου δώσει δύναμη για να κάνεις το θέλημά του. Δηλαδή θα σου δώσει δύναμη για να κάνεις πια βουλές εν Κύριο. Και συμφωνίες δια του Πνεύματος του Αγίου. Και θα ζητάς τη δύναμή σου από τον Θεό τον ζώντα του ουρανού και της γης. Αλληλούια. Όμως η καρδιά του ανθρώπου λέει αντίθετα από αυτά. Δεν μπορεί να τα πιστέψει, δεν μπορεί να τα δεχτεί, δεν μπορεί να τα απαδεχθεί. Και λέει ο Λόγος του Θεού, παρόλο που σε συμβουλεύω για επιστροφή, για ανάπαυση, για ησυχία, για εμπιστοσύνη στο Θεό και για δύναμη, εσείς είπατε δεν θέλουμε. Δηλαδή ποια είναι τώρα η καρδιά του ανθρώπου? Δεν θέλω, εγώ θέλω να φύγω, δεν αντέχω άλλο. Το έχετε ακούσει αυτό ποτέ? Πολλές φορές. Δεν αντέχω άλλο, θέλω να φύγω. Και αυτό το ακούω πολύ συχνά σε δουλειές ή στην οικογένεια, σε οικογενειακές καταστάσεις. Δεν αντέχω, θέλω να φύγω. Λάθος. Καταστροφικό λάθος. Και ακούτε πως το ερμηνεύει ο Λόγος του Θεού. Δεν θελήσατε και είπατε όχι, θα φύγουμε έφυποι, τρεχάλα θα φύγω. Λάθος. Και θα φεύγετε. Θέλω να ενυπεύσει επί ταχύποδας. Και θα σας κυνηγάνε ταχύποδες. Θα φεύγετε αλλά θα σας κυνηγάνε. Θα σας κυνηγάνε τα λάθη σας. Θα σας κυνηγάνε τα προβλήματα. Οι αποτυχίες. Και όσο και να φεύγεις τόσο γρήγορα θα σε κυνηγάνε.
Και μέσα στην ψυχή του ανθρώπου τι θα δημιουργηθεί? Πανικός. Έχετε δει ανθρώπους να ξεκινάνε να τρέχουνε? Πώς καταντάνε? Πανικόβλητοι μετά. Όταν γίνεται κάτι κακό, οι περισσότεροι που σκοτώνονται είναι από τον πανικό. Πανικοβάλλεται ο άνθρωπος, χάνει τη λογική του, χάνει τη δύναμή του και κάνει παλαβομάρες μετά. Σαν να αυτοκτονεί. Δεν είναι καλό, αδερφοί αγαπητοί, να φεύγουμε. Δεν είναι καλό να δραπετεύουμε. Βρεθήκαμε σε δύσκολες καταστάσεις γιατί ο Θεός το επέτρεψε, είτε από τα λάθη μας, είτε γιατί ο Θεός το επιτρέπει. Γιατί μπορεί να φτάσουμε σε δύσκολες καταστάσεις και σε δοκιμασίες, όχι επειδή κάναμε λάθη, επειδή ο Θεός το επέτρεψε. Δεν σημαίνει φεύγω. Μάλλον σαν τη γυναίκα μου, θα φύγω. Δεν ξέρω, παιδί μου, θα φύγεις. Μάλλον σαν με τους συγγενείς μου, θα φύγω. Όχι βέβαια, δεν θα φύγεις. Όσο και να φύγεις, θα σε προλαβαίνουνε. Θα σε προφτάνουνε. Δεν θα ελευθερώνεσαι. Και τελικά θα έχει δημιουργηθεί πανικός και θα φεύγεις, λέει, ένας θα σε κυνηγάει και θα φεύγουνε 50. Πώς το λέει, να δείτε ακριβώς. Χίλιοι εν τη απειλή του ενός. Πάντες εν τη απειλή του πέντε. Θα φεύγω, δεν αντέχω άλλο. Τι θα πει δεν αντέχεις άλλο? Πέθανε ο Κύριος. Δεν σου έχει δώσει το λόγο του, δεν σου έχει δώσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν σου έχει δώσει πίστη, δεν είναι ζωντανός. Φεύγω, δεν αντέχω άλλο. Ένας θα σας κυνηγάει και θα φεύγετε χίλιοι. Πέντε όλοι. Το αποτέλεσμα, έρημος. Το αποτέλεσμα, στήλος επί της κορυφής όρους. Σε ένα μεγάλο βουνό, ένα στυλιάρι. Μόνος του. Σημαία επί λόφου. Σε ένα λόφο μια σημαία. Τραγικό. Έρμεο των καταιγίδων. Έρμεο της κακοκαιρίας. Μόνος, έρημος, απελπισμένος. Ούτε άνδρας, ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά. Γιατί? Να φύγω, δεν αντέχω. Δεν θέλει ο Θεός να το βάλουμε στα πόδια. Τι θέλει ο Θεός? Θα το δούμε πιο κάτω. Να περιμένουμε τον Κύριο, αδερφοί. Αυτό θέλει ο Θεός. Να περιμένουμε, να δούμε ο Θεός τι θα κάνει. Και λέει ένα εκπληκτικό εδάφιο. Αυτό το εδάφιο κάθε φορά που το διαβάζω θα μπορούσα να σας πω ότι πληρώνουμε Πνεύμα Άγιο. Σε αυτή την κατάσταση του πανικού, της απελπισίας, της φυγής, λέει η Γραφή, και ούτω θέλει προσμήνει ο Κύριος για να σας ελεήσει. Θα τρέχετε, ο Χριστός θα σε περιμένει. Θα σε περιμένει για να σε ελεήσει. Όσο και να τρέξεις θα γυρίσεις τελικά. Θα γυρίσεις? Δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο. Αλλά ο Κύριος θα σε περιμένει. Θα σε περιμένει να γυρίσεις για να σε ελεήσει. Θα υψωθεί για να σε σπλαχνιστεί. Θα υψώσει το χέρι του για να κάνει θαυμάσια. Διότι ο Κύριος είναι Θεός κρίσεως και μακάρι πάντες οι προσμένοντες Αυτόν. Αυτός είναι ο μακαρισμός του Θεού στα λάθη μας, στην αποστασία μας, στην αμαρτία μας, ιδιαίτερως στην αποστασία μας μέσα στην Εκκλησία. Θα σε περιμένει όπου απέκαμες, που έφυγες τρέχοντας, που πανικοβλήθηκες, που τα γκρέμισες όλα. Ο Κύριος θα σε περιμένει. Προσέξτε, θα σε περιμένει, όχι θα έρθει να σε βρει. Δεν μπορεί να σε κυνηγάει. Οι ταλαιπωρίες θα σε κυνηγάνε. Οι θλίψεις θα σε κυνηγάνε. Οι αμαρτίες, τα λάθη θα σε κυνηγάνε. Ο Χριστός θα σε περιμένει. Εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Θα σε περιμένει να επιστρέψεις, να αναπαυθείς στην αγκαλιά του. Δεν είναι πιο καλό, αγαπημένα μου αδέλφια, να επιστρέφουμε πάντοτε? Με ρώτησε κάποιος και είναι πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί ένας άνθρωπος κάνει αμαρτίες και τελικά πέφτει, ενώ άλλος άνθρωπος κάνει αμαρτίες αλλά δεν πέφτει? Και εγώ σκέφτηκα και προσευχήθηκα και είδα στον εαυτό μου. Μπορεί εσύ
να κάνεις λιγότερη, μικρότερη αμαρτία από μένα. Αλλά το μυστικό είναι ότι μόλις την κάνεις, μόλις την κάνω, το πρόβλημα είναι να μετανοήσεις εκείνη τη στιγμή. Να φύγει από πάνω σου. Να μετανοήσεις, να ζητήσεις το αίμα του Χριστού να εξαφανιστεί. Εάν δεν μετανοήσεις, πάνω στη μικρή αμαρτία θα προσθεθεί δεύτερη αμαρτία. Πάνω στη δεύτερη θα προσθεθεί τρίτη και θα γίνει ένα βάρος ασήκωτο που δεν μπορείς να το σηκώσεις και θα σε πετάξει έξω. Εκείνος ο οποίος είναι στερεός και αμετακίνητος στο Λόγο του Θεού δεν είναι ο αναμάρτητος. Και δεν υπάρχει αναμάρτητος. Είναι αυτός που μετανοεί άμεσα. Άμεσα. Το συνειδητοποίησες. Μην πας να προσευχηθείς. Μην πας να ζητήσεις τίποτα άλλο. Μην πας να επιδιώξεις τίποτα άλλο. Ζήτησε το αίμα του Χριστού πρώτα. Να έρθει να σου καθαρίσει τίνη τις αμαρτίες για να μπορέσεις να συνεχίσεις να τρέχεις. Είναι σαν αυτόν που τρέχει τον αγώνα αντοχής, έτσι μας θέλει ο Θεός. Και αρχίζει και βρίσκει στον δρόμο πράγματα και τα βάζει στην πλάτη του. Πώς το θα αντέξει. Ξέρετε τι κάνουν αυτοί που τρέχουν. Τα πετάνε όλα, να μην έχει τίποτα πάνω. Για να μπορέσουν να αντέξουν. Έτσι είναι ο χριστιανός. Πρέπει να αντέξουμε, αδελφοί. Είναι ένας αγώνας μπροστά μας. Πρέπει να αντέξουμε. Ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Τον αγώνα τον καλόν γονίστη. Το δρόμο με τελείωσα. Την πίστη μου διατήρησα και τώρα περιμένω τον στέφανο της δικαιοσύνης. Πρέπει να αντέξουμε. Και ο αγώνας δεν είναι εύκολος. Είναι δύσκολος ο αγώνας του χριστιανού. Και πρέπει κάθε φορά να μετανοεί, είτε αμαρτία είναι, είτε λάθος είναι, είτε παράβαση είναι, είτε ανομία είναι, είτε πίκρα είναι, είτε στενοχώρια είναι, είτε νεύρα είναι, είτε θυμός είναι, είτε θλίψη είναι, όλα αυτά. Κάθε φορά που ένα μπαίνει μέσα μου, ανεβαίνει στην πλάτη μου, γρήγορα να το αφήνω στον Κύριο. Γιατί ένα συν ένα συν ένα συν ένα, τέλειωσε ο άνθρωπος. Μπορεί να περπατήσει μετά. Τα έχω με τη γυναίκα μου, δεν μετανοώ. Τα έχω με το παιδί μου, δεν μετανοώ. Τα έχω με τον αδελφό μου, δεν μετανοώ. Κάνω λάθος και αμαρτάνω στη δουλειά μου, δεν μετανοώ. Πού να τα βαστάξω όλα αυτά. Πολύ μεγάλο βάρος. Δεν αντέχεται. Εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν τη ησυχία και πεποιθήση θελήστε η δύναμή σας. Κανόνας. Πνευματικός νόμος απαράβατος. Και ο Θεός μας τον λέει και μας περιμένει. Η καρδιά μας διώχνει μακριά. Τρέξε να σωθείς. Πάμε να φύγουμε. Δεν αντέχω άλλο σε αυτή τη δουλειά. Κάτσε ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις αύριο τι έχει ετοιμάσει ο Θεός. Για προσευχή σου. Δεν λέω να μην φύγουμε, αλλά να προσευχηθούμε. Δεν αντέχω άλλο σε αυτό το σπίτι. Δεν αντέχω άλλο σε αυτή την εκκλησία. Δεν αντέχω. Κάτσε ρε παιδί μου. Το βάζεις στα πόδια. Δεν αντέχω τον αδερφό αυτόν. Δεν αντέχω την αδελφή εκείνη. Δεν αντέχω τους γονείς μου. Δεν αντέχω τα πεθερικά μου. Κάτσε ρε παιδί μου. Κάτσε ρε παιδί μου. Πήγαινε στον Κύριο. Προσευχή σου λίγο. Ζήτησε χάρη από τον Χριστό. Επίστρεψε σε αυτόν. Αναπαύσου στη χάρη του, στο έλεος του και στα σπλάγνα του. Δεν μας αγαπάει. Δεν μπορείς να αναπαυθείς την αγάπη του Θεού. Μα ξέρεις το παιδί μου τι έκανε. Βρε αναπαύσου στο Θεό. Ομολόγησε την αμαρτία σου, μετανόησε στο Θεό και περίμενε τον. Μακάρι, όχι οι ενεργούντες, οι προσμένοντες στον Κύριο. Αυτή είναι η μακάρι ενώπιον του Θεού. Γιατί σε αυτούς θα γίνει επίσκεψη Κυρίου. Και αν ο Κύριος στην επιστροφή σας σας δώσει άρτον θλίψεως, μπορεί, βέβαια μπορεί. Στη θλίψη σας θα σας δώσει άρτο. Δεν σας αφήσει να πεθάνετε από την πείνα. Αλλά ο άρτος θα είναι άρτος θλίψεως. Βέβαια, αφού έχεις κάνει τόσα λάθη. Αφού έχεις κάνει τόσες ζημιές. Τι θα φας, πάντε σπάνι. Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Πού είναι η διόρθωση. Έχετε δει κανένα φάρμακο γλυκό. Πικρά είναι τα φάρμακα όλα. Δηλητήρια είναι. Το κινίνο το έχετε δοκιμάσει ποτέ. Μα είναι φάρμακο. Θα σου δώσει όμως, δεν θα σε αφήσει να πεθάνεις, άρτον θλίψεως. Και θα σου δώσει και είδωρ στενοχωρίας. Φάτο, πιέστο και περίμενε τον Κύριο.
Τι είναι ο άρτος θλίψεως και το είδωρο στενοχωρίας? Ταπείνωση. Ταπείνωση. Μετάνοια, επιστροφή, αναγνώριση του λάθους. Για να μην φτάσεις να γίνεις σαν σημαία στον λόφο, να γίνεις σαν στήλο στην κορυφή του βουνού και θα καταλάβεις ότι είσαι σε καλό δρόμο, παρόλο που θα τρως άρτον θλίψεως και θα πίνεις είδωρ στενοχωρίας, γιατί οι διδάσκαλοι σου δεν θα αφαιρεθούν πλέον. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Οι διδάσκαλοι σου δεν θα αφαιρεθούν πλέον. Δηλαδή είχαν αφαιρεθεί. Και είχαν αφαιρεθεί μέσα στην εκκλησία οι διδάσκαλοι. Ναι, από τη δική σου την καρδιά. Εσύ δεν τους άκουγες. Εσύ δεν πρόσεχες τα λόγια του Θεού. Εσύ είχες βάλει τη δική σου βουλή μπροστά, τη δική σου γνώμη, τη δική σου σκέψη, τη δική σου σοφία, τη δική σου σύνεση. Εσύ έκανες ό,τι ήθελες και είχαν αφαιρεθεί οι διδάσκαλοι από σου. Είχε αφαιρεθεί η φωνή του Λόγου του Θεού, η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν άκουγες κανέναν. Ναι. Κανέναν δεν άκουγες. Γιατί μέσα στην αποστασία του άνθρωπος δεν ακούει. Δεν προσέχει τα λόγια του Θεού. Έχει λόγο δικό του. Έχει γνώμη δική του. Ξέρει αυτός. Είχαν αφαιρεθεί οι διδάσκαλοι από σου. Όταν όμως επιστρέψεις και αναπαυθείς και περιμένεις τον Κύριο, τότε ο Θεός καθαρίζει την καρδιά σου, ανοίγει την καρδιά σου, βάζει ένα ωραίο αυτί μέσα στην καρδιά σου πεπαιδευμένον, για να ακούς το Λόγο του Θεού και να λες: αυτό έπρεπε να είχα κάνει, να το λάθος μου, να πως θα το διορθώσω. Οι διδάσκαλοι σου δεν θα αφαιρεθούνε. Θα καταλαβαίνεις το Λόγο του Θεού, θα τον ακούς, θα τον καταλαβαίνεις, θα τον δέχεσαι και θα είσαι έτοιμος και έτοιμη να τον εκτελέσεις. Οι διδάσκαλοι σου δεν θα αφαιρεθούν από σου και οι οφθαλμοί σου θα τους βλέπουν. Τι θα πει θα τους βλέπουν? Θα βλέπουν το παράδειγμά τους. Θα γινόμεθα μιμητέ των αγαθών, μιμητέ των καλών. Θα λέμε: γιατί αυτός πήγε καλά, για να δω τι έκανε. Δεν θα τον ονειδίζουμε και θα λέμε: τι χαζομάρες κάνει, αλλά τον ευλόγησε ο Θεός. Για να δούμε τι έκανε αυτός. Και θα ακούς τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού και θα βλέπεις τη ζωή των ανθρώπων που άκουγαν τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού και περπάτησαν καλά, καλύτερα, πολύ καλά, λίγο καλά, όσο γινότανε. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Πολύ σοβαρά πράγματα αυτά για τη ζωή μας, για την προσωπική μας ζωή που λέει ο Λόγος του Θεού. Και τα ότα σου, τα ότα των πεπαιδευμένων που ο Θεός θα βάλει στην καρδιά σου, θα ακούνε πάντοτε πίσω το λόγο σου. Αυτή είναι η οδός, η αγαθή, σε αυτήν περπάτα. Και θα τα ακούνε τα αυτιά σου τώρα. Δεν θα είναι κλειστά. Απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου για να μην ακούει τίποτα και να μην βλέπει τίποτα. Αλλά πλέον τα αυτιά σου θα ακούνε, θα καταλαβαίνουνε, θα εννοούνε. Και το αποτέλεσμα είναι ότι θα αρχίζεις από μόνος σου και από μόνη σου να καθαρίζεσαι από τα είδωλά σου, από τα ψεύδι σου, από τις ματαιότητές σου, από τα λάθη σου, από τις ανοησίες σου, από όλα αυτά που έφεραν τα κακά αποτελέσματα. Και μετά τον αυτοκαθαρισμό σου, και να το πω γραφικά, τον αγιασμό σου. Γιατί η επιστροφή, η μετάνοια και η γέννουσα διδασκαλία τι φέρνει στον άνθρωπο? Τον αγιασμό, την ορθή οδό, την γέννουσα διδασκαλία, την αληθινή πίστη. Αφού ελευθερωθείς από όλα τα ψεύτικα και τα μάταια, τότε θα έρθει η ευλογία του Θεού. Αλληλούια. Τότε θα επέμβει ο Θεός. Και τι θα κάνει? Το συντετριμένο οστράκινο σκεύος θα το κάνει καινούριο. Και όταν έρθει η ευλογία του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, τότε μόνο χαρά πλημμυρίζει την καρδιά μας. Και μια ευλογία συγκεκριμένη. Βροχή θα δώσει στο σπόρο σου, τον οποίο θα σπείρεις τον αγρό. Θα σπέρνεις και θα ποτίσει ο Θεός.
θα σπέρνεις όχι δικό σου σπόρο σε άγονη γη, κακό σπόρο σε άγονη γη, θα σπέρνεις καλό σπόρο σε γόνιμη γη, την οποία θα βρέχει ο Θεός. Και τι θα βλέπεις? Καρπό. Τα αποτελέσματα του κόπου σου, τα αποτελέσματα της ζωής σου, τα αποτελέσματα του αγώνα σου. Θα βλέπεις τη ζωή σου να ανθίζει. Θα βλέπεις την οικογένειά σου να ανθίζει. Θα βλέπεις τα παιδιά σου να ανθίζουν. Θα βλέπεις την εκκλησία να ανθίζει. Όλα θα τα βλέπεις να ανθίζουν. Γιατί εσύ θα σπέρνεις καλό σπόρο σε γόνιμη γη και ο Θεός θα τον ποτίσει. Αλληλούια. Άρτον και άρτον του γεννήματος της γης, ως της θέλει είστε παχής και άφθονος και θα έχεις τροφή αγαθή. Δεν θα ταλαιπωρήσεις στην πείνα, στη δίψα και στη δυστυχία. Τα κτίνη σου θα βόσκουνε σε ευρύχωρες νομές. Οι βόες και οι αιώνοι που εργάζονται τη γη σου θα τρώνε καθαρών άχυρων λελικμισμένων και θα είναι πάνω σε ψηλούς, επί παντός υψηλού όρους και επί παντός υψηλού λόφου, ποταμί και ρεύματα υδάτων. Ποτάμια θα δροσίζουν και θα ποτίζουν τη ζωή σου. Πού? Πάνω στα ψηλά βουνά. Ποτάμια. Δεν θα είσαι σαν σημαία σε λόφο, ούτε σαν στήλος στο βουνό. Ποτάμια θα ποτίζουν και θα πλημμυρίζουν και θα αυξάνουν τη ζωή σου. Σε όλα. Αδελφοί αγαπητοί, σήμερα να φύγουμε με αυτό το εδάφιο. Όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουμε, πέφτουμε σε αμαρτίες. Όλοι επιμένουμε στα λάθη μας πολλές φορές. Όλοι μένουμε και στην αμαρτία μας πολλές φορές. Όλοι πανικοβαλόμεθα από αυτά που συμβαίνουν, από τα δικά μας λάθη. Και τώρα τι θα κάνω? Πανικός. Αυτό τον πανικό σας λέω, τον έχω ζήσει. Και σε αδελφούς και στην προσωπική μου ζωή. Και τώρα τι θα κάνω? Πω πω, εγώ φταίω. Εγώ δεν το σκέφτηκα καλά, εγώ δεν το έκανα καλά. Ή το χειρότερο ακόμη, η γυναίκα μου φταίει. Ο άντρας μου φταίει. Αυτά είναι καθημερινά. Δεν συμβαίνουν μόνο σε σένα ή σε σένα. Σε όλους μας. Ξέρετε πόσες φορές έχω πει η γυναίκα μου φταίει? Πόσες φορές το έχω πει? Δεν ξανασχολούμε, τις έχω πει. Παράταμε. Έχω μετανιώσει βέβαια, δεν τα λέω τώρα. Αλλά τα έχω πει. Και πιστεύω ότι και η γυναίκα μου και εσείς τα έχετε πει. Δεν μπορεί να είμαι εγώ πιο άφρον εδώ μέσα. Δεν θα μου μοιάζει με κανένα δυο, θα μου μοιάζεται. Δεν γίνεται, δεν πρέπει να είμαι ο χειρότερος εδώ μέσα. Όλοι τα έχουμε πει αυτά, αδελφοί. Ομοιοπαθείς είμαστε. Εσύ φταίς άντρα μου, εσύ φταίς γυναίκα μου. Έτσι πως τα έκανες, φάτα τώρα. Και χειρότερα λόγια ακόμη. Ξέρετε τι είναι αυτό? Πανικός. Πανικός είναι αυτό. Και έρχεται ο Θεός και του λέει stop. Σταμάτα να λες ο άντρας μου φταίει, η γυναίκα μου φταίει, τα παιδιά μου φταίνε, ο πρεσβύτερος φταίει, ο ποιμένας φταίει, ο αδερφός εκείνος, ο αδερφός ο άλλος, η άλλη εκκλησία, κανείς δεν φταίει. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Χριστέ μου, έκανα λάθος, συγχώρεσέ μου. Δύσκολο είναι να το πεις αυτό. Εγώ φταίω. Δεν κοιτάω δεξιά να δω ποιον, σε ποιον θα ρίξω τα βάρη. Πράγμα το οποίο έχω κάνει. Και θεωρώ ότι οι περισσότεροι έχουμε κάνει. Εγώ φταίω. Χριστέ μου. Και φέρε τις αμαρτίες σου, τα λάθη σου που έχεις καταλάβει. Αλλά και όσα δεν έχεις καταλάβει, φέρτα και αυτά στο Θεό. Και πες μετανοώ. Δεν ξανακάνω τίποτα. Σε σένα αναθέτω το πρόβλημά μου. Σε σένα αναθέτω το συντετριμένο οστράκινο σκεύος. Σε σένα το αναθέτω. Δεν το αναθέσω στη γυναίκα μου. Εσύ θα τα φτιάξεις όλα τώρα. Πού μπορεί η καημένη? Δεν το αναθέσεις στον άντρα. Εσύ θα τα φτιάξεις. Πού μπορεί ο καημένος? Μόνο ο Χριστός μπορεί να κάνει διόρθωση των λαθών μας. Αμήν, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός. Αλλά για να του δώσεις τη δυνατότητα να ενεργήσει διορθωτικά, θα πρέπει να μετανοήσεις. Θα πρέπει να ομολογήσεις τα λάθη σου.
Θα πρέπει να ταπεινωθείς ενώπιον του Θεού και να πεις εγώ φταίω. Και δεν είναι και κακό να ταπεινωθείς και ενώπιον της γυναίκας σου. Και δεν είναι κακό να ταπεινωθείς και ενώπιον του άντρα σου. Και δεν είναι κακό να ταπεινωθείς και ενώπιον των παιδιών σου. Εγώ φταίω. Ελάτε να προσευχηθούμε να τα διορθώσει ο Θεός. Θα επιστρέψουμε στο Θεό. Θα εξομολογηθούμε τα λάθη μας. Θα αναπαυθούμε με πίστη ότι ο Κύριος θα αναλάβει. Θα ησυχάσουμε. Θα εμπιστευτούμε τα πάντα στον Κύριο και θα έρθει η δύναμη του Χριστού απάνω μας. Όταν θα έρθει η δύναμη του Χριστού απάνω μας, τότε να καταλάβουμε ότι ο Κύριος έχει αναλάβει την διόρθωση. Και θα την κάνει, βέβαια θα την κάνει. Βέβαια θα την κάνει. Γιατί είναι φιλάνθρωπος. Είναι αγαθός. Είναι πολυέλεος. Είναι ικτήρμων, ελεήμων. Είναι αγάπη. Όλα θα τα διορθώσει. Και όταν θα αρχίζει να διορθώνει, κάνε και εσύ αδερφέ τότε αποκατάσταση του εαυτού σου. Διώξε από πάνω σου, επιτίμησε, καταδίκασε τη βουλή σου, τη συμφωνία σου, τη σκέψη σου. Ζήτησε τον αγιασμό σου. Και η Γραφή λέει και την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, τουλάχιστον όσων το αθυμών. Μην είσαι σε πόλεμο, σε μάχη. Διόρθωσε τα πράγματα. Ειρήνεψε. Ζήτησε την ειρήνη. Με ποιον, με τον άντρα σου. Με τη γυναίκα σου. Με τα παιδιά σου. Ζήτησε την ειρήνη. Με όλους αυτούς τους οποίους φέρθηκες άφρονα και σου φέρθηκαν άσχημα. Τι να κάνουμε, αυτός είναι ο κόσμος. Για να έλθει προσμένοντας τον Κύριο, να έρθει ο Κύριος να κάνει αποκατάσταση. Αυτό δεν θέλουμε, αδερφοί. Τι άλλο να θέλω, θέλω να με βοηθήσεις εσύ. Τι να μου κάνεις κακό, μοιραία αδερφέ. Θες να σε βοηθήσω εγώ, τι να σου κάνω, φουκαράς. Φουκαράς είμαι και κακόμοιρος είμαι. Μόνο ο Χριστός μπορεί να κάνει διόρθωση των πραγμάτων. Μόνο ο Χριστός. Και όταν κάνει διόρθωση ο Χριστός, η διόρθωση είναι πλήρης. Είναι τέλεια. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω, γιατί το λέω λόγος του Θεού, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία. Από εκεί και πέρα ο Θεός λέει ότι γίνεσαι έθνος. Μπαίνεις μέσα στους εθνικούς. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο ο Θεός. Σου είπε, σε δίδαξε, σου έδειξε το δρόμο της επιστροφής, σου υποσχέθηκε, σου μίλησε, σε ενίσχυσε, σε περιμένει. Αλλά θα έρθει και η μέρα της μεγάλης σφαγής, όταν οι πύργοι θα καταπέσουν. Οι υψηλοί, τώρα πια θα μείνουν οι χαμηλοί και οι υψηλοί. Οι χαμηλοί είναι αυτοί που χαμηλώσαν μπροστά στον Χριστό. Οι υψηλοί είναι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μόνοι τους επιμένουν με τη σοφία τους, με τη δικαιοσύνη τους, με την ισχύ τους. Μόνοι τους επιμένουν. Αυτοί είναι πύργοι υψηλοί. Αυτοί θα πέσουν. Και η συντριβή θα είναι μεγάλη. Και δεν θα υπάρχει πια και διόρθωση. Δεν θα μπορείς να μετανοήσεις κιόλας. Και λέει η Γραφή ότι το φως της σελήνης θα είναι ως το φως του ηλίου για αυτούς που μετενόησαν. Και το φως του ηλίου θα καίει επταπλασίως, θα φωτίζει, συγγνώμη, επταπλασίως. Φως θα είναι στη ζωή σου. Και ο Κύριος θα επιδέσει το σύντριμα του λαού αυτού και θα θεραπεύσει την πληγή του τραυματισμού. Όχι των πύργων των υψηλών, των αμετανόητων και ισχυρών ανθρώπων, αλλά των ταπεινών που έσκυψαν το κεφάλι τους. Δεν είναι ιδιογνώμονες, δεν είναι ισχυρογνώμονες, δεν επιμένουν στη σοφία τους, αλλά έμαθαν να ησυχάζουν και να περιμένουν τον Κύριο. Σε αυτούς θα έρθει φως. Και φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, επταπλασίως από ό,τι φέγγει ο ήλιος. Και το όνομα του Κυρίου θα έρχεται προς αυτούς από μακριά. Προς μεν φλογερός θυμός, προς δε μεγάλη ευλογία. Είναι, αδερφοί, πάρα πολύ σοβαρό να ξέρουμε ο Κύριος όταν θα έρθει σε εμάς πώς θα έρχεται. Με θυμό ή με ευλογία. Μπορεί να έρθει και με θυμό.
μπορεί να έρθει και με ευλογία. Και όταν έρχεται ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά με μεγάλη προσοχή κρίνει. Θεός κρίσεως, Θεός δικαιοσύνης. Με μεγάλη προσοχή αποφασίζει. Σπλαχνίζεται. Αλλά ο καιρός της μακροθυμίας του Θεού έχει όρια. Χρονικά όρια, αλλά και όρια ύψους. Όταν ξεπεράσει η ασέβειά σου τα επιτρεπτά όρια, τότε επεμβαίνει η οργή του Θεού. Αλλά και όταν ξεπεράσει η ασέβειά σου τα χρονικά όρια, πάλι επεμβαίνει η οργή του Θεού. Και η πνοή αυτού θα έρθει σαν ρεύμα πλημμυρίζων εναντίον των πύργων των υψηλών, φθάνουν έως μέσου του τραχύλου, δια να κοσκινήσει τα έθνη εν το κοσκίνο της ματαιώσεως. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο κοσκινίσματα. Δύο κόσκινα. Το κόσκινο του διαβόλου, όπως είπε στον Πέτρο ο Χριστός, ο διάβολος θα σε κοσκινήσει όπως το σίτο. Αλλά εγώ εδεήθην για να μείνει η πίστη σου. Το κόσκινο του διαβόλου, με τους πειρασμούς, με τις προκλήσεις, με τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Είναι πολύ καυτερός ο πειρασμός του διαβόλου όταν θέλει να σε ρίξει. Αλλά όταν έχεις πάρει την απόφαση να προσμένεις τον Κύριο, τι θα κάνει ο Κύριος, θα προσεύχεται για σένα. Και θα σου κρατήσει την πίστη, θα διαφυλάξεις την πίστη. Υπάρχει όμως και το κοσκίνισμα του Χριστού, του Θεού, που λέει ο Ιωάννης, είναι, κρατάει στα χέρια του το φτιάρι για να κοσκινήσει και το άχυρο θα το ρίξει στη φωτιά και το στάρι θα το βάλει στις αποθήκες του. Και είναι, ξεχωρίζει ποιος σε κοσκινίζει. Ξεχωρεί, μπορεί να το ξεχωρίσει ο καθένας. Όταν σε κοσκινίζει πειρασμός, είναι από τον εχθρό. Και πώς σε κοσκινίζει πειρασμός? Με προκλήσεις. Πώς σε κοσκινίζει πειρασμός, ο εχθρός? Με πειρασμούς. Σου φέρνει μπροστά ό,τι φανταστεί το μάτι του ανθρώπου. Πρώτα-πρώτα θα σου δώσει δόξα. Εσύ θα γίνεις μεγάλος και τρανός αν με ακολουθήσεις. Μια ωραία παγίδα είναι και έτσι την καταλαβαίνουμε. Εάν πας εκεί δεν πειράζει που δεν θα πηγαίνεις στην εκκλησία. Θα πετύχεις. Αυτή η δουλειά είναι τέλεια. Αυτή η ενέργεια που αποφάσισες να κάνεις είναι τέλεια. Δεν πειράζει δεν πηγαίνεις στην εκκλησία. Αυτό είναι κοσκίνισμα, αλλά από τον εχθρό. Κοσκίνισμα. Το κοσκίνισμα από τον Κύριο ποιο είναι? Να το θέλημα του Θεού. Κάντο. Να η οδός του αγιασμού. Προχώρα. Να η αλήθεια του Ευαγγελίου. Υπάκουσε. Αν περάσεις και προχωρήσεις στο κοσκίνισμα του Χριστού, θα είσαι ο σίτος που θα σε βάλει στην αποθήκη του. Αν περάσεις το κοσκίνισμα του διαβόλου, πας για την απώλεια. Ή εν πάση περιπτώσει πας για την ταλαιπωρία αν δεν προλάβεις να μετανοήσεις. Το καταλαβαίνεις από πού είναι ο πειρασμός. Το καταλαβαίνεις από πού είναι το κοσκίνισμα. Δεν μπορεί να μην το καταλάβεις. Το πρόβλημα είναι όταν το καταλάβεις τι θα κάνεις. Βλέπει μια κοπέλα έναν όμορφο νεαρό. Μωρέ, θα παντρευτούμε και θα πιστέψει. Το διάβολο είναι αυτό. Το διάβολο είναι αυτό. Πώς θα πιστέψει? Ας την να πιστέψει πρώτα. Και πώς την αγάπησες αφού δεν είναι πιστή? Πώς θα πάρεις έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με το Θεό? Πώς θα ενώσεις τη ζωή σου? Μπορεί να συνδυαστεί μαζί το φως και το σκοτάδι. Το είναι φως, το είναι σκοτάδι. Μπορείς να τα κάνεις ένα. Τι θα βγει? Τίποτα δεν θα βγει. Την αλήθεια με το ψέμα μπορείς να την κάνεις ένα? Μπορείς να την κάνεις. Το κοσκίνισμα του Χριστού στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να η οδός η αγαθή. Το κοσκίνισμα του διαβόλου ποιο είναι? Κάνε υποχώρηση. Όχι αδερφοί έτσι. Όχι αδερφοί έτσι. Προχωρήσουμε στο λόγο του Θεού. Και είναι η ασφάλειά μας.
Και εκεί θα έρθει ο Θεός να μας ευλογήσει. Ακούτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και το ξεχνάμε πολλές φορές, αλλά είναι αυτό που ακούμε πάρα πολύ συχνά. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα εγώ θα σας τα προσθέτω. Δεν τα προσθέσεις εσύ στον εαυτό σου. Ούτε κανένας άλλος θα τα προσθέσει σε σένα. Ο Χριστός θα τα προσθέσει όλα όταν εσύ ζητάς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Αμήν, αδερφοί μου. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε για να εκκλησιαστούμε. Ερχόμαστε για να μετανοήσουμε. Να μας οδηγεί ο Θεός. Να διορθωθούμε. Ερχόμαστε για να πάμε στον ουρανό. Πολύ ωραία είναι να βλέπω τα πρόσωπά σας. Πολύ ωραία είναι να τρώμε όλοι μαζί στο κατώι. Αλλά θέλω να πάω στον ουρανό. Θέλω να λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η επιθυμία της ψυχής μου. Και θέλω να κοσκινίζομαι από τον Κύριο για να φανερωθώ ότι δεν είμαι άχυρο, αλλά ότι είμαι σύτος. Και αν ο Θεός επιτρέψει να με κοσκινήσει ο διάβολος, θέλω να προσεύχει το Χριστός για μένα. Να μου δώσει δύναμη να παίρνω καλές αποφάσεις. Σωστές αποφάσεις. Σε εσάς που θα πάρετε σωστές αποφάσεις, θα είναι άσμα, καθώς τη νύχτα πανηγυριζομένης γιορτής, εφροσύνη καρδίας, καθώς ότε υπάγωση μεταυλών, δια να έρθωση στο όρος του Κυρίου προς τον ισχυρόν του Ισραήλ. Το ξαναδιαβάζω αυτό. Καθώς εφροσύνη καρδίας, καθώς όταν υπάγωση μεταυλών, δια να έρθωση στο όρος του Κυρίου προς τον ισχυρόν του Ισραήλ. Αυτή είναι η εφροσύνη μας. Όταν πλησιάζουμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Και βέβαια τα επόμενα εδάφια μιλάει για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Και για την κόλαση. Θα διαβάσω το 33. Διότι ο τοφέθ που είναι η θύρα της κολάσεως είναι προκαιρού παρασκευασμένος, ναι δια τον βασιλέα, τον άρχοντα του κόσμου τούτου είναι ετοιμασμένος και αυτός ο Θεός έκαμε αυτόν βαθύν και πλατήν. Η πυρά αυτού είναι πυρ και ξύλα πολλά, η πνοή του Κυρίου ως ρεύμα θείου θέλει εξάψει αυτήν. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει αιώνια ζωή, υπάρχει η Βασιλεία των Ουρανών, υπάρχει η Ιερουσαλήμ, η πόλη των εορτών ημών, αλλά υπάρχει και η απώλεια. Θυμάμαι, ήταν ένας παππούς, γέροντας, ο οποίος πέθαινε. Μεγάλος, πολύ μεγάλος στην ηλικία. Και πηγαίναμε και τον επισκεπτόμαστε πολύ. Και για κάθε έναν από εμάς είχε ένα ωραίο λόγο. Και τον πλησίασε και ένας αδελφός που ήξερα εγώ ότι δεν περπατάει καλά. Καθόλου καλά μάλιστα, όχι σε αμαρτία τόσο, όσο σε άλλες αποφάσεις του, μέσα στην εκκλησία. Και όταν τον πλησίασε τον παππού, του λέει, αδερφέ, του λέει του παππού, θα συναντηθούμε στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών, ο Θεός να είναι μαζί σου. Και γυρίζει ο παππούς, 80-90 χρονών πρέπει να ήταν, ένας λεβεντόγερος ήταν, ψηλός, 2 μέτρα. Αλλά ήταν στο κρεβάτι άρρωστος, πέθανε σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες. Και του λέει, ναι παιδί μου, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι υπάρχει και η απώλεια. Και εγώ όταν τ' άκουσα, τρόμαξα. Να σου πω τα αλήθεια, δεν τ' άκουσα προσωπικά, η Άννα μου το είπε, αλλά τρόμαξα. Επειδή τον ήξερα και επειδή ήξερα και τον παππού και επειδή ήξερα και το Λόγο του Θεού. Αδερφοί, θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Η επιθυμία μας είναι αυτή. Αλλά μην ξεχνάμε ποτέ ότι 10 ήταν οι Παρθένες, οι 5 ήταν φρόνιμες. 2 είναι σε μια κλίνη, ο ένας αρπάζεται. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η Βασιλεία του Θεού και ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά υπάρχει και η απώλεια. Γι' αυτό μας φωνάζει ο Κύριος. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Και βουλιάξετε. Άγρυπνοι. Ποιος με κοσκινίζει? Γιατί έχω 2-3 περισσότερα φρονήματα στην καρδιά μου τώρα? Ποιο είναι παρακυρίου? Αυτό θα ακολουθήσω. Γιατί υπάρχει πανικός και ταραχή στην καρδιά μου? Θα μετανοήσω και θα επιστρέψω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα προσευχηθώ να μου οδηγήσει ο Θεός. Υπάρχουν 2 δρόμοι πάντοτε μπροστά σου. Ο δρόμος της Βασιλείας των Ουρανών και ο δρόμος της απώλειας.
ήθε όλοι μας να κάνουμε καλή εκλογή στη ζωή μας, αδερφοί. Και η εκλογή δεν είναι ένα, είναι και ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πολλά. Καλή εκλογή. Και η καλή εκλογή είναι εν Κυρίω και δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν.